Μπόνι και Κλάιν τη ζευγάρι στη Λάρνακα με πλούσια εγκληματική δράση καταζητούνταν για σωρία εγκληματικών υποθέσεων τους τελευταίους μήνες, όπως κλοπές, διαρρήξεις, κατοχή και χρήση οπλών. Αρχηγικό ρόλο είχε 35χρονη, η οποία έχει καταδιωχθεί 2 φορές από την αστυνομία, χωρίς να γίνει κατορθωτή η σύλληψή της. Μάλιστα, φέρεται να έκανε χρήση πιστολιού, ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Εντοπίστηκε έπειτα από αρκετές προσπάθειες σε ξενοδοχείο της Λάρνακας μαζί με τον 27χρονο συνεργό της. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν σκληρά ναρκωτικά, χρηματικά ποσά, κλοπημαία, ξύφος και τσεκούρι. Συνελήφθηκαν και χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον τους έχει εξασφαλιστεί διάταγμα 8ημερής κράτησης. Οπότε αυτή τη στιγμή αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Η πρώτη καταγγελία έγινε τον Νοέμβριο από ιδιοκτήτη πρατηρίου, ο οποίος κατήγγειλε πως οι 2 ύποπτοι διαπληκτίστηκαν με υπάλληλό του, με την 35χρονη να ρίχνει με πιστόλι ένα πυροβολισμό στον αέρα. Εντός Δεκεμβρίου έγινε καταγγελία που ενέπλεκε την ύποπτη σε διάρρηξη περιπτέρου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η αστυνομία έλαβε πληροφορία πως η 35χρονη μαζί με τον 27χρονο συναντήθηκαν με σεσημασμένα πρόσωπα και πως έγινε ανταλλαγή απειλών και βγήκαν πιστολιά. Καταδιώχθηκε και παρατηρήψη πυροβολισμών από μέλη της αστυνομίας, η 35χρονη ανέπτυξε λιγκιώδη ταχύτητα και εξαφανίστηκε.